Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν τελετή ειδήσεων τηλεόρασης τηλεόραση ΚΟ. Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης. Στην επιστολή του Δήμαρχος ΚΟ αναφέρει ιδιαίτερα αυτό που η ελληνική κοινωνία επιτέλους αναζητάει. Οι πολίτες θέλουν ειλικρινείς και καθαρές απαντήσεις και λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα της χώρας. Εγκρίθηκε για άλλο ένα εξάμηνο η παράταση της κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από αίτημα για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Δημοτική Ενότητα ΚΟ του Δήμου μας, που κατέδωσε ο Δήμαρχος ΚΟ Γιώργος Κυρίτσης. Ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ταφίλης ενέκρινε παράταση μέχρι την 23η Ιανουαρίου του 2020. Το αίτημα κατέθη προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα αποκατάστασης που αφορούν στο λιμάνι, τα πολιτιστικά μνημεία και κυρίως τα έργα αποκατάστασης των εκκλησιών μας και των λατρευτικών χώρων των μουσουλμάνων. Σε δήλωση του Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης αναφέρει: «Η νέα παράταση ήταν αναγκαία, αφού δυστυχώς τα απαραίτητα βήματα για την αποκατάσταση των πληγών από το σεισμό της 21ης Ιουλίου του 2017, που αφορούν άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν έχουν γίνει ή όπου έχουν γίνει καθυστερούν απαράδεκτα». 52 γενικοί και ειδικοί γραμματείς στελεχώνουν πλέον το σύνολο των Υπουργείων και απομένει μόνο ο ορισμός των γραμματέων που θα στελεχώσουν την Προεδρία της Κυβέρνησης. Ανάμεσα στο όνομα των νέων γραμματέων είναι και αυτό του συμπατριώτη μας Γιάννη Χρυσουλάκη, που αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού. Έχει διοικήσει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες παραγωγής νέων τεχνολογιών, ενώ έχει σημαντικό διεθνές διοικητικό και επιστημονικό έργο, καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο. Η Περιφέρεια του Αιγαίου δήλωσε την υποστήριξή της στην πρόταση που θα επιβληθεί από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς στα πλαίσια υποβολής προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Σκοπός του προγράμματος η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο Χρήστος Μπάρδος, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου, μας ενημερώνει σχετικά σε τηλεφωνική επικοινωνία. Να ξέρετε ότι έχει υποβληθεί μια πρόταση από το ΙΜΕΤ, από το Ινστιτούτο Μεταφορών, την οποία στηρίζει φανατικά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, γιατί όπως σας έχουμε συνηθίσει η Περιφερειακή αυτή αρχή είναι αρρωγός και θαυμαστής κάθε καινοτομίας που υπάρχει. Το πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι η Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, και ο τίτλος του είναι Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας. Τι συμβαίνει τώρα εκεί? Αυτό είναι, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος? Έγινε, λοιπόν. Αφορά την εισαγωγή και την προώθηση τεχνολογιών ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, τόσο στα δημόσια κτίρια όσο και στις μεταφορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό τρόπο ενέργειας για να λειτουργήσουν και οι μεταφορές και τα δημόσια κτίρια, μειώνοντας λίγο το παραδοσιακό τρόπο με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ο στόχος που υπάρχει σε αυτή την όλη διαδικασία είναι η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και η ανάπτυξη βέβαια της ηλεκτροκίνησης στα νησιά του Αιγαίου, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, με την παραγωγή ενέργειας από τις ανανεώσιμες αυτές πηγές. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με την ανάπτυξη έξυπνων σταθμών με δυνατότητες διαμερισμού της ενέργειας σε ενεργειακά αυτόνομα κτίρια μέσω των τεχνολογιών αυτοματισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο αυτόνομα τα κτίρια που θα επιλεγούν τελικά, και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε πηγές ενέργειας οι οποίες δεν είναι παραδοσιακές, είναι φωτοβολταϊκά, είναι διάφορες τέτοιες πηγές ενέργειας. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να μετρήσουμε πρώτα, δηλαδή πρέπει να μετρήσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση, να δούμε τον τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και τα λοιπά. Όταν φτιάχνετε ένα πρόγραμμα ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς από την αιτία, δηλαδή η αιτία είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας, πρέπει να έχεις μετρήσεις να καταθέσεις, και αφού έχεις τις μετρήσεις και τις καταθέσεις, προσπαθείς να δεις τον τρόπο βελτίωσής τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα την κατασταθούν οι πηγές ενέργειας. Είναι ένα μελλοντικό σύστημα ενεργειακό με υψηλή διείσδυση των ανεξαρτήτων πηγών ενέργειας
και την, όπως το γράψαμε στην πρόσκληση, η εξομάλυνση του νέου φορτίου, δηλαδή εξομάλυνση να πάμε σιγά σιγά σε καινούργιες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, έχει κατατεθεί, έχει τη στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μακάρι να περάσει να το χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα νησιά της περιφέρειάς μας. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, δηλαδή ποια είναι αυτά τα κτίρια τα οποία έχετε ως στόχευση να... Αυτό θα γίνει σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση είναι να εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό, μακάρι να περάσει από το βασικό πρόγραμμα, από την υποβολή προτάσεων και αφού εγκριθεί, ναι, θα ορίσουμε και τα κτίρια, θα ορίσουμε και τους χώρους στον οποίο θα μπουν οι μετρητές, θα ορίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Με ποιους συνεργάζεστε ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός? Με το ΙΜΕΤ, με το Ινστιτούτο Μεταφορών, συγγνώμη, το οποίο είναι ένα παράρτημα του ΟΚΕΤΑ. Να σας πω ότι αυτό αποτελεί συνέχεια του μνημόνιου συνεργασίας που έχει προγράψει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο κύριος Χατζημάρκος με τον πρόεδρο του ΟΚΕΤΑ, τον κύριο Μπεκιάρη, και να πω ότι είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που μακάρι να υλοποιηθεί. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε τα πάντα να περάσει αυτή η πρόταση και μακάρι να περάσει και να υλοποιηθεί σε όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Θα στηριχτεί αυτό στις αξιοποιήσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Βέβαια. Για φανταστείτε τώρα να έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην παλιά πόλη της ΚΟΑ, ας πούμε. Δεν είναι όμορφο? Ό,τι γίνεται για το περιβάλλον είναι όμορφο, κύριε Παύλο. Και για το περιβάλλον, και θα αλλάξει λίγο η χωροταξία εκεί πέρα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφο να έχουμε ένα φιλικό προς το περιβάλλον συγκοινωνιακό έργο. Και όχι μόνο συγκοινωνιακό έργο, αλλά και τα κτίρια της περιφέρειας να είναι αυτόνομα, να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς, τέλος πάντων, με ένα μικρότερο ποσοστό ηλεκτρισμού και να μπούμε στην καινούργια εποχή πια. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση, αλλά φαντάζει λίγο μακρινό, κύριε Μπάρδο, έτσι όπως το... Κοιτάξτε, δείτε, αν δεν το προσπαθήσουμε, θα παραμείνει μακρινό. Ναι, συνεπώς, εμείς το υποστηρίζουμε. Είναι μια προσπάθεια τα νησιά μας να γίνουν smart islands. Αυτά είναι δεδομένα που στις ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν χρόνια, έτσι, και εμείς έχουμε βρει το εργαλείο τώρα του ΙΜΕΤ και προσπαθούμε να κατεβάσουμε προτάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν άμεσα, γιατί χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα προγράμματα, και να έχουμε πράσινες τεχνολογίες, και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Βέβαια. Και θεωρούνται και κάποια νησιά έτσι πρότυπα σε έτσι, ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος κυρίως, όπως πρότυπο θεωρείται και η Τήλος, η Αστυπάλαια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή έτσι ακριβώς. Έχουν κάνει κάποια βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του περιβάλλοντος της προστασίας. Με την υποστήριξη της περιφέρειας, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου, και νομίζω ότι δεν θα υλοποιηθεί, γιατί το πρώτο βήμα είναι να περάσει το πρόγραμμα και αφού περάσει θα σας ενημερώσω, θα βγάλω ένα δελτίο τύπου. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα βήματά μας σωστά, θα επιλεγούν τα κτίρια, θα επιλεγούν οι χώροι στους οποίους θα μπουν οι μετρητές, ναι. Θα καταγραφούν μετρήσεις, θα σταλούν. Θα υποθούν ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να γίνει η αντικατάσταση και πάει λέγοντας. Εσείς έχετε καταγράψει από τους δήμους της περιφέρειάς μας ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτάσεις που σαφώς σίγουρα όλο αυτό το διάστημα... Εντάξει, υπάρχουν αυτές, υπάρχουν, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμες ακόμα, υπάρχουν, γιατί ξέρετε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Μόλις περάσει η πρόταση αυτή, που ευελπιστούμε όλοι να τύχει καλής θέλησης από το πρόγραμμα, πού θα ανακοινωθούν όλα τα πάντα, ο σχεδιασμός και τα λοιπά. Θα συνεχιστεί. Υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υπάρχει απάντηση πάνω σε αυτό? Αυτά τα χρονοδιαγράμματα ορίζονται από την πρόσκληση της πρότασης. Και μόλις τελειώσει οι προσκλήσεις και η υποβολή των προτάσεων, θα μας ανακοινώσουν αν έχουμε επιλεγεί ή όχι. Νομίζω ότι θα επιλεγούμε και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε τα νησάκια μας λίγο πιο αυτόνομα ενεργειακά και λίγο πιο μοντέρνα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Και πιο έξυπνα το θέσουμε. Και το έξυπνα είναι... Έτσι, αφορά το υποστασία του περιβάλλοντος. Το Smart Islands είναι, ναι, βέβαια, είναι στρατηγικός σχεδιασμός και είναι υλοποίηση ενός προγράμματος και ενός σχεδιασμού που είχαμε ορίσει και πριν τις εκλογές και αυτό θα κάνουμε. Να ξέρετε ότι ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα για τα ΑΜΕΑ, το οποίο θα ανακοινωθεί στους επόμενους μήνες.
έτσι ώστε να έχουμε και προσβασιμότητα και τρόπο συμπεριφοράς του πολίτη απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα ή δεν έχουν περιορισμένη όραση κτλ. Και αυτό θα το κάνουμε και θα βγει το σχετικό δελτίο τύπου λίγο μετά. Αυτό είναι στις άμεσες προτεραιότητες σας, κύριε Μητρόπουλε? Εννοείται. Εννοείται. Και γιατί θα τι πρέπει να στηρίξουμε αυτό για τα ΜΕΑ, τι θα ακριβώς, ποια είναι η στόχευση, δηλαδή ποια δράση ακριβώς θα... Η δράση αυτή θα είναι για να μπορούν να έχουν έξυπνη πρόσβαση άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα στα μέσα μεταφοράς. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι είναι τρόποι συμπεριφοράς των ανθρώπων των δημοσίων υπηρεσιών σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που εκτός από την ευγένεια που όντως την έχουν οι άνθρωποι αυτοί, τους υπηρετούν πρώτους κτλ. Θα πρέπει να ακολουθούν και ορισμένους συγκεκριμένους κανόνες που είναι πια ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εκτεταμένους καθαρισμούς με πλήσιμο κεντρικών πεζόδρομων, πλατιών, δρόμων θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου της ΚΟ αύριο Παρασκευή από τις 4 το πρωί ως 8 το πρωί στις οδούς 25 Μαρτίου, Πάροδος 25 Μαρτίου, Αλεξάνδρου Υψηλάντο, Δυναβάρχου Ιωαννίδου, Ρίγα Φεραίου, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Καζούλη, Τμήμα Βασιλέως Παύλου έως και Πεζοδρόμιο Έμπροσθεν Δημαρχείου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθαρισμός στους συγκεκριμένους δρόμους, η υπηρεσία εφιστά την προσοχή των διερχομένων λόγω πιθανής ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται πλήσιμο σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου της ΚΟ εγκαίρως θα ενημερώσει τους πολίτες και τους επαγγελματίες για τις περιοχές με νέο δελτίο τύπου. Συνεργασία με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού είχε Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Στη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε στον Υπουργό Τουρισμού πόσο σημαντική είναι για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου η παρουσία του Μάνου Κόνσολα στην ηγεσία του Υπουργείου. Αυτό δίνει στα νησιά την αισιοδοξία ότι ένας πολιτικός προερχόμενος από την πιο τουριστική περιφέρεια της χώρας έχει θέσει και ρόλο στον φορέα διαμόρφωσης των πολιτικών που αφορούν τον τουρισμό. Οι νησιώτες αυτό το αντιλαμβάνονται ως δικαίωση της δικής τους δουλειάς και της συνεισφοράς τους στον ελληνικό τουρισμό. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξίκο, Φραντζέσκο Καραγιάννη, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες με την Ένωση Ξενοδόχων ΕΚΟ, με θέμα τις βελτιωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν τόσο για τους αυτοκινητιστές όσο και για το κυκλοφοριακό της πόλης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν στη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία. Από καιρό είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνάντηση. Στο πλαίσιο της νέας σεζόν συζητήσαμε τα θέματα που απασχολούν και την Ένωση και εμάς. Το νησί φέτος δεν πάει πολύ καλά, δεν είναι όπως πέρυσι. Υπάρχει κόσμος, αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Τώρα στη συζήτηση θέσαμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Όπως αυτό που μας απασχολεί εμάς περισσότερο είναι το κυκλοφοριακό, έτσι, ειδικότερα μέσα στην πόλη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα στα πλαίσια με την Ένωση υπάρχει μια αρκετά καλή συνεργασία, άψογη συνεργασία θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια θέματα όπως έτσι, συγκεκριμένες ώρες το πρωί και συγκεκριμένες ώρες το απόγευμα, όπου αυξάνεται πάρα πολύ η ζήτηση. Είναι αυτό δηλαδή που σας ζήτησα περισσότερο, έτσι, να επιστήσετε την προσοχή στους συναδέλφους σας από την Ένωση Ξενοδόχων. Τι ζητήθηκε περισσότερο? Όχι. Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ίσα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι μεν και οι δε. Απλά... κάποιες συγκεκριμένες ώρες το πρωί και το απόγευμα υπάρχει μια μεγαλύτερη ζήτηση, έτσι, όσον αφορά τα ταξί και τη μεταφορά, όπου υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση της τάξης των 20-25-30 λεπτών, με έτσι μια αναμονή, αλλά είναι συγκεκριμένες ώρες, καταλάβατε. Δεν μπορούμε δηλαδή, όταν ο κόσμος μετά το πρωινό του, έτσι, και μετά το απογευματινό,
όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και μεγαλύτερη έξοδος από τα ξενοδοχεία, να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στην ώρα μας ακριβώς. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό βέβαια είναι μόνο για αυτούς τους δύο μήνες. Υπάρχει κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Οπότε είμαστε αρκετά καλά. Έτσι. Από την γενικότερη κίνηση της σεζόν, είστε ικανοποιημένοι οι συνάδελφοί σας? Τι είναι αυτό που σας λένε καθημερινά? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι, είναι και γενικότερα με τα μαγαζιά εδώ που συζητάμε, στο κέντρο της πόλης ειδικότερα. Υπάρχει μια κάμψη από πέρυσι. Τώρα αυτό, τι να σας πω, οφείλεται σε πολλούς λόγους. Είναι μειωμένη η κίνηση. Ακριβώς, είναι μειωμένη η κίνηση. Μπορεί οι πληρότητες των ξενοδοχείων να είναι καλές, έτσι, από ό,τι γνωρίζω. Αλλά ο κόσμος δεν είναι, πώς να το πω... Δεν βγαίνει έξω από τα ξενοδοχεία. Ακριβώς, ναι, εντάξει, το θέμα το all inclusive που είναι έτσι εδώ και πολλά χρόνια μας προβληματίζει και μας ενοχλεί, αλλά υπάρχει θέμα. Γενικότερα και με το αεροδρόμιο της ΚΟΜΑ, τα έργα που γίνονται, αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα ίσως? Προβλήματα υπάρχουν, αλλά υπάρχει και κατανόηση από όλους. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει για το νησί μας. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία με την Fraport. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Κάποιες αλλαγές που γίνονται είναι για το καλό όλων μας. Έτσι, δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα με το αεροδρόμιο. Δυσκολευόμαστε λιγάκι, αλλά είναι για το καλό, έτσι, εννοείται. Το μόνο έτσι που υπάρχει μια μεγάλη, πώς να το πω, ένσταση και γκρίνια είναι το κυκλοφοριακό. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Εσείς ως κλάδος έχετε επισημάνει κάποιες παρεμβάσεις που πιθανόν μπορούν να γίνουν για να διευκολυνθεί αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρεση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να ερωτηθεί και μπορεί να ερωτείται ανά πάσα στιγμή για το τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Είμαστε 24 ώρες στον δρόμο και έχουμε άποψη. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας έχει ρωτήσει ούτε έχουμε ερωτηθεί από κανέναν. Τώρα με την καινούργια δημοτική αρχή και ίσως να, πώς να το πω, να είμαστε πιο ενεργοί στο θέμα. Και να προτάξετε και κάποιες παρεμβάσεις ίσως που μπορεί να γίνουν για να διευκολυνθεί. Βεβαίως. Όπως είπα και πριν, είμαστε 24 ώρες στον δρόμο. Έχουμε δει σημεία που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, φανάρια τα οποία είναι λάθος. Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις. Το θέμα είναι να ερωτηθούμε και να τις αποτυπώσουμε και σε χαρτί, για να γίνουν και αποδεκτές, όχι αποδεκτές, τουλάχιστον να μελετηθούν. Έτσι, και αυτό. Ό,τι φορά τις στάσεις, τους σταθμούς των ταξί, λειτουργούν κανονικά? Υπάρχει έτσι επάρκεια των ταξί στους σταθμούς που έχετε ορίσει? Βεβαίως υπάρχει. Και αν έχετε παρατηρήσει και στην πιάτσα μας εδώ, στην Alpha Bank που λέμε, στην Ακτή Κουντουριώτη, όπως και στο αεροδρόμιο, πληρώνουμε έξτρα υπαλλήλους για να υπάρχει μια καλύτερη αποσυμφόρηση των πιάτσων αυτών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Δύο μεγαλύτερες περιοχές είναι το Ψαλίδι και η Λάμπη, με μεγαλύτερο φόρτο το Ψαλίδι. Έτσι, βέβαια δυσκολευόμαστε, όπως σας είπα και πριν, στο θέμα το κυκλοφοριακό. Δηλαδή αν ξεκινήσει ένα αυτοκίνητο, ένα ταξί από την Ακτή Κουντουριώτη, από την πιάτσα μας στην Alpha Bank, για να φτάσει στο Ψαλίδι, θέλουμε το λιγότερο 20 με 25 λεπτά. Δηλαδή μόνο για να φτάσουμε στο Ψαλίδι. Γι' αυτό σας είπα και πριν, το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι μια διαδρομή, δηλαδή θα μπορούσαμε να την κάνουμε σε 7 λεπτά. Καθώς επίσης επιφορτώνεται το έργο μας με την, έτσι να το πω, όχι καλή εξυπηρέτηση και της αστικής. Δηλαδή ενώ πέρσι υπήρχαν πιο συχνά δρομολόγια, φέτος δεν υπάρχουν τόσο συχνά δρομολόγια, ειδικότερα στο Ψαλίδι, και αυτό από παράπονα δηλαδή των πελατών, έτσι, των τουριστών που συζητάμε. Αλλά προσπαθούμε, σας είπα, ειδικότερα αν βρούμε μπροστά μας ένα ή δύο τρενάκια, τότε τελείωσε, δηλαδή. Και για όλους οδηγούμε. Δυστυχώς. Οπότε καταλαβαίνετε και εμείς, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Το 17ο φόρουμ της ΡΟΟΥ θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο νησί των Ιππωτών από τις 11 έως τις 12 του Οκτώβρη. Το φόρουμ θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες: βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, διεθνής αρχιτεκτονική και γεωπολιτική και ψηφιοποιημένες ζωές, ηθικές αξίες, αναβίωση της κοσμιότητας. Στα πάνελ του συνεδρίου θα διερευνηθούν οι πιο επίγουσες διεθνείς προκλήσεις και οι πιθανές τους λύσεις. Κυρίως όμως θα γίνει προσπάθεια να αναδυθούν καινούργιες και εφαρμοσμένες ιδέες, πολιτικές προτάσεις και να προσδιοριστούν τόποι και τρόποι υλοποίησής τους. Ο Αντώνης Γιαννικουρής, επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, επανεξελέγει πρόεδρος στο ΤΕΕΔΟ Δεκανήσου στις αρχιερεσίες του Σαββάτου. Ο κ. Γιαννικουρής έλαβε το σύνολο των ψήφων των υπόλοιπων παρατάξεων και συγκεκριμένα της Δωδεκανησιακής Πρωτοβουλίας Μηχανικών με επικεφαλή τον Γιάννη Γλινό και της παράταξης Μηχανικών Ένωσης με επικεφαλή τον Μιχάλη Μπράτιτσι. Παιχνίδι διαστημικού θησαυρού για παιδιά προσχολικής και σχολικής στο πλαίσιο των θερινών Ιπποκρατίων διοργανώθηκε χθες το απόγευμα στο Ιστορικό Ολογραφικό Μουσείο με την προσέλευση πολλών παιδιών. Σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας είναι η γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το διάστημα και την αστρονομία μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, συνδυάζοντας έτσι τη μάθηση με τη διασκέδαση. Αφορά η πρώτη ηλικιακή ομάδα τα παιδιά των Ιππίων και μετά από σχολικής ηλικίας δηλαδή, και κατόπιν έχουμε δύο δράσεις για παιδιά δημοτικού. Μιλάτε για το πλανητικό σύστημα. Τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο μεταφέρεται στα παιδιά και τι είναι αυτό που τα παιδιά απεικονίζουν στις κατασκευές τους? Αυτές τις μέρες κιόλας γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από όταν ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι. Οπότε η συγκυρία είναι πολύ καλή για την δραστηριότητα που γίνεται. Και ο σκοπός μας είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την αστρονομία, με τη διαστημική φυσική. Εμείς που το υλοποιούμε είμαστε υποψήφοι διδάκτορες αστροφυσικής, οπότε κάνουμε εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά και έτσι θα έρθουν τα παιδιά σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα. Το κάθε γκρουπ πώς ξεκινάει? Κάνετε εσείς κάποια εισήγηση σε ό,τι αφορά τους πλανήτες και μετά με κατόπιν συζήτηση κάνετε κάποιες κυβερνητικές? Προφανώς τα παιδιά για να μάθουν χρειάζονται το παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε η δράση κάθε μία είναι προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά ηλικίας της κάθε ομάδας. Τα πιο μικρά παιδιά θα πρέπει τα ίδια βιωματικά να μπουν στη διαδικασία ότι είναι ήδη ένας πύραυλος, να πάμε στους πλανήτες, να ταξιδέψουμε, να μάθουμε τα βασικά χαρακτηριστικά μέσα ουσιαστικά από μια διαδραστική δραστηριότητα και στη συνέχεια να κάνουμε μια κατασκευή το δικό μας πύραυλο και στο τέλος να εκτοξεύσουμε και τον πύραυλό μας. Ποια ηλικία έτσι έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, δείχνει πιο πολύ ενδιαφέρον για τον πλανήτη? Νομίζω ότι κάθε ηλικία είναι διαφορετική. Βέβαια, τα πιο μικρά παιδιά συνήθως έχουν πιο αυθόρμητες ερωτήσεις, οπότε αυτό το κάνει πολύ ιδιαίτερο. Αλλά και τα πιο μεγάλα, γιατί θα κάνουμε ουσιαστικά ένα κυνήγι θησαυρού, οπότε θα αρχίσουμε να αναζητούμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μας για να μάθουμε για το πλανητικό σύστημα και αυτό έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Πείτε μας έτσι κάποιες ίσως περίεργες ερωτήσεις που μπορεί να σας θέτουν τα παιδιά σε ό,τι αφορά το πλανητικό σύστημα. Ποιες είναι έτσι οι απορίες που έχουν περισσότερο στο μυαλό τους? Σίγουρα, επειδή τα παιδιά πλέον έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο, μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Ας πούμε, ερωτήσεις που αφορούν τις μαύρες τρύπες γίνονται συνέχεια. Ερωτήσεις για ζωή σε άλλους πλανήτες, πώς θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, τι διαστημικές αποστολές θα είχαμε, πώς θα μπορούσαμε εμείς οι ίδιοι να πάμε σε έναν άλλο πλανήτη. Οπότε γενικότερα τα παιδιά θέτουν ερωτήματα τα οποία συνεχώς μας εκπλήσουν και μας κάνουν και καλύτερους και εμάς τους ίδιους μέσα από αυτά που ρωτάνε. Το ίντερνετ πιστεύετε ότι παίζει ρόλο έτσι στην ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τους πλανήτες? Σίγουρα, γιατί πλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλη αυτή τη γνώση, οπότε και τα ίδια διευρύνουν πάρα πολύ τους ορίζοντές τους. Ήταν διαφορετικό πιο παλιά να μιλάς για πλανήτες και τα παιδιά να μην έχουν ιδέα τι μπορεί να είναι ένας πλανήτης, και τώρα να μπορούν να σου ονοματίσουν, να σου πούνε με ποια σειρά είναι από τον ήλιο και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο κάθε πλανήτης. Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτό το τομέα? Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Καταρχάς, νομίζω στα σχολεία αρχίζει δειλά-δειλά και μπαίνει το διάστημα. Παλαιότερα ήταν πιο έντονο, μετά σταμάτησε. Και τώρα ξανά, λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει, αρχίζει σιγά-σιγά το σχολείο και υποστηρίζει και αυτή τη δραστηριότητα. Θεωρείτε ότι είναι μια επιστήμη που έχει ενδιαφέρον σε νεότερες γενιές? Προφανώς. Είναι κάτι το οποίο και μας ανοίγει εμάς σαν ανθρώπους, γιατί το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνο εσύ, αλλά υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα έξω στο σύμπαν, μας κάνει κατευθείαν διαφορετικούς. Και από την άλλη, δεν μένεις με παροπίδες. Νομίζω ότι ανοίγει τελείως ο τρόπος που βλέπεις τον κόσμο. Τι κατασκευές έτσι πού θα εστιάσετε το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις κατασκευές με τα παιδιά? Τώρα θα κάνουμε κυρίως με πυράβλους οι κατασκευές μας για να δούμε την εκτόξευση, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένας πυράβλος και στο τέλος να κατασκευάσουμε και τους δικούς μας τους ίδιους με πειράματα τα οποία υποστηρίζονται από υλικά τα οποία μπορούμε να έχουμε στο σπίτι. Άρα θα κάνετε και πειράματα δηλαδή? Ακριβώς. Δηλαδή θα εκτοξεύσουμε έναν πυράβλο στο τέλος της δραστηριότητάς μας. Αυτό θα είναι μυστικό, ας μην το ξέρουν τα παιδιά από τώρα, με ξύδι και σόδα, και αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν και οι ίδιοι στο σπίτι τους. Άρα δηλαδή
κάνετε και κάποια πειράματα με κάποια έτσι φυσικά υλικά που τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Πείτε μας έτσι λίγα πράγματα να πάρουμε κι εμείς μια γεύση. Ας πούμε, το να φτιάξεις έναν πύραυλο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά απ' την άλλη, μπορείς να δεις τα νεφελώματα τα οποία παρατηρούμε σε αυτές τις εντυπωσιακές φωτογραφίες όταν βγάζουμε το διάστημα. Που μπορεί να φτιάξουμε ένα νεφέλωμα με γάλα, με λίγο σαπούνι από αυτό που πλένουμε τα πιάτα μας και με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Και να δούμε εκείνη την ώρα να γίνονται αυτές οι εκρήξεις μέσα σε ένα πιάτο και ουσιαστικά να αναπαριστούμε αυτό που γίνεται στον ουρανό. Θεωρείτε ότι μέσα από τα πειράματα το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον? Φυσικά. Χωρίς τα πειράματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γενικότερα αυτά τα οποία βλέπουμε. Είναι το βασικό πράγμα να κάνουμε την υπόθεση, να κάνουμε ένα πείραμα και να βγάλουμε μετά τα συμπεράσματά μας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε εσείς σήμερα από αυτή την δράση εδώ στα παιδιά της ΚΟΠ? Σίγουρα είναι ότι να έρθουν σε επαφή με κάτι που είναι διαστημική φυσική, να αρχίζουν να ψάχνουν οι ίδιοι και να αναζητούν πράγματα και φυσικά να πειραματίζονται. Ακούει, ακούει! Είμαστε παιδιά της καθημερινής, δεν ακούει! Ναι! Μέσα από όσο είμαστε! Ναι! Πάμε! 10, 9, 8, 7, 6, 7, κανένας από κάποια και στιγμή και από αυτό λέει ποιο είναι το αστέρι μας. Ναι. Ποιο είναι το άλλο αστέρι μας? Ξεπέφτει. Ποιο είναι το αστέρι μας? Δεν ξέρετε το τι, νέο. Τι μας φωτίζει τώρα? Μαΐλιο. Το φεγγάρι. Το άκουσε. Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΤ τα προσωρινά αποτελέσματα και οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και αποκλειωμένων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ΟΑΕΤ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι αύριο. 3 νέα παιδιά, μουσικοί και φοιτητές, μοιράζουν την αγάπη τους για τη μουσική. Χριστίνα Καλωτίνη, Χάρης Καματερός και Ευρύκλεια Κατσαύρου σε ένα όμορφο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Ανασένει η πόλη τη μορφή σου, γυρνάει μες στο μυαλό μου η θύμησή σου. Η πόλη τη μορφή σου γυρνάει μες στο μυαλό μου η θύμησή σου. Πούνε τα χέρια σου να αγγίξουνε το όνομα.
των φετινών εκδηλώσεων από τη συμπλήρωση των 75 χρόνων από τον εκτοπισμό της εβραϊκής κοινότητας Ρόδου και Κο στο Auschwitz οργανώνεται στην Κο από την Ισραηλίτικη κοινότητα. Επινοημόσυνη είναι η τελετή την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 και 4 το πρωί στο εβραϊκό νεκροταφείο της Κο με τη συμμετοχή 100 Εβραίων ροδιτών του εξωτερικού. Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 12 το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Το Σάββατο 20 Ιουλίου πανηγυρίζει το ιερό εξοκλής του προφήτη Ηλία Μινιέρα Μεσόβουνο. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερνός με ταρτοκλασίας χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ. Μετά το πέρας του εσπερινού θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τοπικά εδέσματα. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια θεία λειτουργία. Επίσης πανηγυρίζει το ιερό εξοκλής του προφήτη Ηλία του Θεοσβήτου στο Σύμπετρο. Αύριο Παρασκευή 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στο πλαίσιο θερινών υποκρατίων, πλούσια πολιτιστική ατζέντα εκδηλώσεων. Αύριο Παρασκευή, συναυλία με τους String Demons στην πλατεία Ανταγόρας 8:30. Και το Σάββατο, η εκδήλωση χορεύοντας τα κύματα του Αιγαίου από το Λύκειο Ελληνίδων Κο στις 8 το βράδυ στο θερινό Ορφέα. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Το COS 3-on-3 Basketball Festival για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνει ο αθλητικός σύλλογος Φίβος ΚΟ με την περιφέρεια του Αιγαίου και το Δήμο της ΚΟ. Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Φίβος ΚΟ από τις 6 μέχρι τις 8:30 καθημερινά έως τις 23 Ιουλίου. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ ΚΟ ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας για την αθλητική περίοδο 2019-2020 με 4 ποδοσφαιριστές, τον Άντι Γκόγκα, τον Πέτρο Κοτσίρη, τον Κωνσταντίνο Κοζορώνη και τον Κυριάκο Νέσκε. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.